Χαίρετε από το Κρίστο του Αγίου Νικολάου. Εδώ που γαλάει κλάμα και η Γκουάνα Πέσερς. Έρχονται απόψε αντιμέτωποι για την Evolution League. Από τη μία η γαλάει κλάμα με ρεκόρ 9-1. Από την άλλη η Γκουάνα Πέσερς μετρούν 7 νίκες και μία επιθυσίτα. Η μπάλα στα χέρια της υπέδου κομμάδας. Το τρίποντο είναι εύστοχο από το Σωτηράκι. Η πρώτη εύστοχη εκτέλεση του παιχνιδιού, 3-0 μπροστά η Δαλάη Κλάμα. Το lay-up για το 3-2 από το Μοσχέτα. Στη ρακέτα η μπάλα άστοχος. Ο παίχτης τον Δαλάη Κλάμα. Ο Μπαλατσούς ήταν. Από τα αριστερά τώρα η εκτέλεση στο σίδερο, το rebound από τον Μπαλατσού. Και η μπάλα στην κυρία Τσουτυράκη. Χιάρας βγαίνει να πάρει την μπάλα. Θέλει να παίξει με πλάτη. Θα χάσει όμως. Εκεί ο Τσίτος. Βγαίνει άμυνα από τους Ιγκουάνα Πέισερς. Το τρίποντο άστοχο από τον Μοσχέτα. Και η μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων. 3-2 το σκορ. Ακόμα ένα τρίποντο στο παιχνίδι, άστοχο και αυτό. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο από το Μεκρή. Τσίτος έχει μπροστά τον Παλάσκα. Οι αλλαγές τώρα στο σκριν. Κλείνεται εκεί ο Μπαλατσός. Πρέπει να εκτελέσουν εδώ η Δαλάη Κλάμα. Σε σύντομα προσπάθειά του. Με κρίση τώρα κατεβάζει. Και έχουμε το εύστοχο λέει από το Μοσχέτα. Ωραία κίνηση, πέρασε κάτω από το καλάθι. Και αφήνει την μπάλα εντός αυτού για το 3-4 μπροστά οι Γκουάνα Πέισερς. Δεν κάνει το χατήρι μπάλα στους γηπεδούχους. Προσποίηση από το πλάι Μοσχέτας. Άστοχος, παίρνει και στο rebound ωστόσο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Η εκτέλεση, άστοχη και αυτή από το Βαλάση. Τσίτος εκτελεί μέσα με τη βοήθεια του ταμπλό. 6-4. Μεκρής προσποιείται. Ένα σούτ εκτός ευρωπαίας. Η μάχη για το rebound μαζεύουν τελικά την Δαλάη Κλάμα. Θέλουν να φύγουν στον ευνηδιασμό. Δεν θα έρθει το καλάθι. Έρχεται ωστόσο το επιθετικό rebound. Και το καλάθι τελικά από τον Μπέι. Δεν είναι καλό το τελείωμά του. Μεκρής παλεύει. Τελικά η μπάλα καταλήξει ξανά στα χέρια του Μοσχέτα, που αυτή τη φορά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 8-6.
αμυντικό από τον Βαλάση. Τίτος, έλα να πάει προς τα μέσα, χάνει, μπάλα παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων. 6 δευτερόλεπτα παραμένουν ώστε να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Μπέις, εκτελεί, άσχημο το σούτ και έχουμε αλλαγή κατοχής. Τώρα, άσχημη πάσα, θα γίνει το λάθος, εύκολο λάθος εδώ από τους Iguana Pacers στη συνεννοησία. Γιάρα, το τρίποντο, το σίδερο, έρχεται το τρίποντο rebound, δεν θα πετύχει το καλάθι ο Μπαλατσός. 6 στο σκορ, 3-23 από μέρη για το τέλος του πρώτης περίοδου. Άρα λίγο εδώ το λάθος από τους Iguana Pacers. Μοσχέτας, εκτελεί για 3, είναι εύστοχος και βάζει μπροστά την ομάδα του, 8-9. Με πλάτη τώρα. Θα κομπεί, ωραία τάπα εκεί. Πολύ καλή άμυνα από τους Iguana Pacers. Θέλει να τρέξει τον εφηδιασμό, θα πάρει το φάουλ. Ο Βαλάσης θα πάει στη γραμμή των βολών. Άστοχος ο Βαλάσης. Τώρα θέλει να τρέξουν η Δαλάη Κλάμα. Κιάρας κρατάει, δίνει στο Σωτηράκι για να οργανώσει αυτό στην επίθεση. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ πάνω στο Σωτηράκι. Παίρνει κάποιες διαμαρτυρίες αυτό το σφύριγμα. Επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για τους γηπεδούχους. Το πλάι, η εκτέλεση είναι εύστοχη από τη Γιάρα. 10-10 το σκορ. Εύστοχος. Για 3, 10-13. Iguana Pacers στο συν 3. Είχε απάντηση ο Μεκρής. Εκτός από τα 6.75 εκτέλεσε. Απάντηση ωστόσο έρχεται και από τους Δαλάη Κλάμα για το 13-13. Πολύ καλό μας το δημιουργείς. Το σίδερο αυτή τη φορά. Στον Σωτηράκη. Σωτηράκη κορυφή θα πάρει το screen. Αλλαγές τώρα στα μαρκαρίσματα. Εκτελεί από μέσα απόσταση και φτωχή. Τα δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του πρώτης περίοδου. Βαλάει καλά μας την επίθεση. Μπέις είναι μόνος του, αστοχή. Θα έρθει το τρίποντο ωστόσο και το καλάθι από τον Μπαλατσό.
17-13 στο συν 4 οι γηπεδούχοι. Μακρύς, διστάζει, δεν παίρνει το σουφ. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Άστοχο το σουφ του Βαλάση. Και όλη η επίθεση 15 δευτερολέπτων. Θα γίνει το λάθος ωστόσο. Και ένα εύκολο λέει από εδώ, από το Παλάσκα. 17-15, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Ζουαλάη Κλάμα. Πρέπει να εκτελέσουν. Τρίποντα από μακριά στο σίδερο. Λήξη πρώτη περίοδου. 17-15 μπροστά η Ζουαλάη Κλάμα. Όλα έτοιμα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. 17-15 μπροστά το Ζουαλάη Κλάμα. Στο μείον 2 οι Guana Pacers. Βαλάς την επαναφορά, δίνει στο Γιαννόπουλο. Μπαίνει ξανά ο Βαλάσης. Μουσχέτας οργανώνει. Περνάει από τα δεξιά. Και έχουμε φάουλ. Έγινε από το Σωτηράκι, από ό,τι καταλαβαίνω. Πρώτο ομαδικό για τους Ζουαλάη Κλάμα. Μουσχέτας εκτελεί αμέσως για 3 στο σίδερο. Μαζεύει ο Μπέις το rebound. Φάουλ πάνω στον Τσίτο. Σημαντικό και για τους Guana Pacers. Το κόψιμο πολύ ωραίο. Ωστόσο παραμένει στην κατοχή των Ζουαλάη Κλάμα η μπάλα και θα έρθει το τρίποντο. 20-15. Λύσεις από την γραμμή του τρυπόντου οι γηπεδούχοι. Ξανά την παρά στην κατοχή τους. Πολύ ωραία προσπάθεια, δεν μπήκε καλάθι. Ωστόσο, ο Σωτηράκης έκανε την προσπίση, δεν κατάφερε να φέρει τις δύο χώρες στην ομάδα. Και τώρα εφηδιασμός και καλάθι από τον Μοσχέτα. 20-16. Ο τρίτος είναι εύστοχο. Ο Τσίτος εκτελεί. 23-17. Ενόχλητος. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι από Πασαχαρίου. Αλλά η Κλάμα ξανά μπροστά. Στο συν 6 βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι γηπεδούχοι. Θέλουν να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά. Σωτηράκης. Πάει αντίθετα το σκριν. Άρα και την ευθένη πάσα του. Κρινής, θα κοπεί, θα λιωθεί το σούτου και η μπάλα στα χέρια των Guana Pacers. Βγάζει την άμυνα εδώ, φιλοξενούμενη. Μαλάσκας. Με πλάτη τώρα θέλει να πάει προς το καλάθι, έρχεται τον άλλο τίμ, θα πάρει το φάουλ ο Γιαννόπουλος. 7-31 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. 23-17 μπροστά η Ζουαλάη Κλάμα. Προηγούνται τον Guana Pacers. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Γιαννόπουλος. Ευστοχή στην πρώτη.
Έστωχος και στη δεύτερη. 2-2 από τον Γιαννόπουλο. 23-19. Μπαλατσός. Βγάζει έξω, θα δώσει το σκρίνο ο Μπαλατσός. Παίρνει την μπάλα, θα πάρει και το φάουλ. Συνεργάθηκαν εκεί ωραία ο Κρινής με τον Μπαλατσό. Και ο δεύτερος θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Για τις δύο προσπάθειες. Έφτασε στην τρόη του. Άστοχος στη δεύτερη. Έρχεται τώρα τελικά το rebound. Ο Σκέτας. Ένας με έναν. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Μπαλατσός με αυτοθυσία. Διεκδικήσιμη μπάλα εκεί και έχουμε τζάμπολ. Το μπαλάκι ρίχνει. Καλά η κλάμα. Γιακάκης κατεβάζει. Σωτηράκης. Σωτηράκης. Η τρίπλα, η εκτέλεση είναι άστοχη. Μαζεύει το rebound ο Γιαννόπουλος. Αλάσκα θέλει να τρέξει από τα δεξιά τώρα το τρίποντο. Στο σίδερο. Πολύ ωραίο καλάθι από το Κρινή. Γύρισε και άφησε την μπάλα στο διχτάκι. Το σκορ. Θα έρθει και το δίποντο από τον Γιαννόπουλο. Αν δίνει ανάσα στην ομάδα του. Το τρίποντο είναι άστοχο. Μπάλα στα χέρια των Iguana Pacers. Ανεβάζει ο Μαλάσκας. Από τα αριστερά, προσποίηση. Γιαννόπουλος. Δεν είναι καλό το σούτ. 5 και 28 για το τέλος του μηχρόνου. Ρίχνουν κάπως το ρυθμό τώρα η Δαλάη Κλάμα. Κρινής. Πάει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα πολύ ωραία στο καλάθι. Αν και έχει πολλά κορμιά μπροστά του. Σου τώρα από τους Ιντουάνα Πέισερς και συγκεκριμένα από τον Παπαζαχαρίου. Απέναντι. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Σωτηράκης για τρεις. Εύκολος ο Σωτηράκης για το σύν 10, 31-21. Έστωχος και στη δεύτερη, 2-2. Κρινής. Κρινής το σκριν.
τόσο εκτελεί για τρεις. Ο Τσίτος βρέθηκε μόνος του και εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συγκυρία για το 34-23 που θα γίνει 34-25. Ακόμα ένα τρίποντο, άστοχα αυτή τη φορά από τον Τίτο. Που αναπέσει τώρα την επίθεση. Για τρεις εύστοχος ο Μοσχέτας. <34-28. Τι> Προσπίση, κρινής. Δεν θα του κάνει το χατή την μπάλα. Αν και κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Αριστερά τώρα η Guana Pacers, υποπίεση το τρίποντο, είναι άστοχο. Ξέρει ο Κρενής και ασκίζει και όλο το γήπεδο. Πολύ ωραία πάση στο συμπαίκτη του, θα πάρει το φάουλ. Ο Τσίτος είναι, θα πάει στη γραμμή των βολών. Και έχουμε το time out. Επιστροφή με τον Τσίτο να βρίσκεται στη γραμμή των βολών. Δέχαντη η πρώτη. Γύλισε η μπάλα στο καλάθι και βγήκε εκτός. Έτοιμος για τη δεύτερη τώρα. Δεύτερη, 0-2. Μοσχέτας κατεβάζει. Ο Κρίς παίζει με πλάτη, βγάζει έξω. Η εκτέλεση είναι εύστοχη. Για 3, 34-31. Βολές τώρα ο Τσίτος. Έφτωχο στην πρώτη, 35-31. Άστοχο στη δεύτερη, παραμένει το 35-31. Πάσα τώρα στον ευνηδιασμό και το καλάθι από το Μικρή. 35-33 πλησιάζουν στους 2 οι Guana Pacers. Από τα δεξιά, Τσίτος, Ετελή, Νέρμπολ. Μοσχέτας τώρα κατεβάζει. 34 δευτερόλεπτα για το τέλος του μηχρόνου. Μοσχέτας σταματάει, εκτελεί για το προσπέρασμα. 35-36. Μπροστά οι Guana Pacers. Για τους Δαλάι Κλάμα. Κιάρας. Το τρίποντο. Το σίδερο. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. 35-36. Η Guana Pacers προηγούνται τον Δαλάι Κλάμα. Ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο. Η Guana Pacers στην επίθεση. Η Guana Pacers που πήραν το προβάδισμα λίγο πριν το τέλος του πρώτου χρόνου. 35-36.
Μάχη για το rebound και έχουμε τζάμπολ. Το Βελάκι δείχνει δαλάει κλάμα. Τσιάρας. Δίνει στο Σωτηράκι, αυτό στα δεξιά. Μπέις. Η εκτέλεση είναι άθλητη. Κατεβάζει ο Μοσχέτας. Γεωργίου. Κατά μέτωπο, προσποίηση. Το σίδερο. Δεν εκτέλεσε στο Γεωργίου. Κυρία για χρειασμό τώρα για τους Δαλάη Κλάμα και το καλάθι από τον Τσιάρα. Ξανά μπροστά η Βεβίση, 37-36. Μεκρής. Μασά πίσω από την πλάτη στον Μοσχέτα. Αυτός γυρίζει για να εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχος. Πολύ ωραία πάσα, χτυπάει την άμυνα, ωστόσο ο Μεκρής θα κάνει ένα φοβερό κόψιμο πάνω στον αντίπαλό του. Γεωργίου τρώει την προσποίηση ο Μπέις, φοβερό καλάθι εδώ από τον Γεωργίου. 37-38. Αλλαγή καταρχής, καθώς από την άμυνα του Μεκρή ο Τίτος πάτησε εκτός γραμμής, τον εκτόπισε και ο αντιπαλός του. Μεκρής το σκέφτεται, σπίτες, θα δώσει τελικά την πάσα. Φάουλ από τον Τζιάρα που παραδέχεται και ο ίδιος. Πρώτο μαδικό για τον Δαλάη Κλάμα. Το δεύτερο λεπτό ακόμα. Ακόμα ένα φάουλ επάνω στον Μοσχέτα. Πάλι ο Τσιάρας ήταν αυτός που υπέπεσε στην παράβαση. Γεωργίου. Να δούμε αν θα πάει στον ασπέναν. Εκτελεί για τρεις. Στο σίδερο η προσπάθειά του. Πίεση ψηλά από τους παραπέσεις. Θα φτάσουν τελικά στο κλέψιμο. Και τα σταματάει, εκτελεί γρήγορα για τρεις και δικαιώνεται. 37-41. Και έχουμε το time out από τους Δαλάη Κλάμα. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Τσιάρας κατεβάζει. Στο συν 4 πλέον οι Iguana Pacers. Μετά από ένα μικρό ξεπέταγμα που κάνουν τα τελευταία λεπτά. Ωραία, αλλάζουμε εδώ την μπάλα. Τη Δαλάη Κλάμα. Άσχετο ο Τσιάρας. Μοσχέτας. Μοσχέτας, εκτελεί, θα το βάλει και αυτό, όχι. Γιακάκης. Μπέις, ηρεμή το παιχνίδι. Τσιάρας. Από τα αριστερά τώρα ο Γιακάκης θα κλέψουν οι Iguana Pacers. Θέλουν να τρέξουν. Μοσχέτα στα κοπή. Γεωργίου παίρνει την μπάλα. Και απέναντι στο Μπέι. Μεκρής. Κοιτάζει τις επιλογές του. Μοσχέτας, η εκτέλεση για τρεις. Είναι εύστοχος ο Μοσχέτας. Ακόμα ένα τρίποντο για τους Iguana Pacers. 37-44. Στο συν 7 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ήταν
ο Γιαννόπουλος. Ξεφεύγουν σιγά σιγά οι Iguana Pacers, 37-46. Μπέις δίνει ανάσταση στην ομάδα του, 40-46. Πολύ καλό παιχνίδι βλέπουμε στα τελευταία λεπτά. Γιαννόπουλος γυρίζει κόντρα σε δύο παίκτες. Γιωργίου μαζεύει το εξωτικό rebound. Θα πάρει την προσπάθεια και είναι εύστοχος. Βρίσκει το χέρι του σιγά σιγά η Iguana Pacers. 40-48. Πιέσει ψηλά τώρα. Ωστόσο καταφέρει να ξεφύγει και να πετύχει το καλάθι ο Σωτηράκης. Ο Σκέτας πάει μέχρι μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Γρήγορη επίθεση από τον Τζιάρα και η μπάλα στα χέρια του Μπεκρίν. 3-15 για το τέλος της περίοδου. Φάουλ πάνω στο Γεωργίου. 42-48 στο συν 6 που αναπέησες. Μέσα, θα πάρει τις βολές. Ο Μοσχέτας, αρκετά δραστήριος μέχρι στιγμής για τους Iguana Pacers. Έχει προσκλήσει και πίσω από τα 6.75. Έξω στη δεύτερη βολή. 42-49 το σκορ στο συν 7 πλέον για Iguana Pacers. Θυμίζουμε ότι η Βαλάη Κλάμα προέρχονται από 4 ερηνίκες. Ενώ δύο σε ερηνίκες μετρούν και οι Iguana Pacers από την άλλη. Κατοχή παραμένει για τους Βαλάη Κλάμα. 11 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. Το Τυράκης υποδέχεται, εκτελεί στο σίδερο την προσπάθειά του. Σκέτας τον αφήνει να μαρκάρει του και το πληρώνουνε. 42-52 το σκορ στο συν 10. Πλέον οι Iguana Pacers χτίζουν μια διαφορά 10 πόντων. Μπροστάρει τον Μοσχέτα, ο οποίος είναι αρκετά ζεστός. Μπέις, θα απαντήσει όχι. Λάθος τώρα από τους Iguana Pacers. Αλλαγή κατοχής. Τσιάρας. Το τρίποντο είναι άστοχο. Μαζεύει το rebound ο Μπαλατσός. Παλεύει εκεί, δίνει τη μάχη του κάτω από το καλάθι. Ηρεμούνε τώρα οι Iguana Pacers. Παλάσης συνδυάζεται, περνάει τελικά το κέντρο. Παλάσης θα πάει μέχρι το τέλος. Θα πάρει το φάουλ. Τώρα ο Βαλάσης. Μέσα η πρώτη. 42-53. Πάνω από τις 10 διαφορά.
Μέσα και η δεύτερη. 42-54. Στο σύν 12 παρακαλώ η Iguana Pacers. Τσιάρας. Base. Πάει προς τα μέσα, θέλει να πετύχει ένα δύσκολο καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται το επιθετικό rebound, δεν θα έρθει το καλάθι, base, ακόμα ένα επιθετικό rebound. Τα βάζει εκεί με δύο, η μπάλα. Στους γηπεδούχους. Μπαλατός, Σωτηράκης καταφέρει να διατηρήσει την κατοχή. Τσιάρας. Μέσα από όσα στο σουτ θα πάρει το φάουλ. Ο Ανδριώτης είναι αυτός που έκανε την παράβαση και φέρνει το Τσιάρας στη γραμμή των βολών. 1-7 για το φινάλε της περίοδου, 42-54. Άστοχος ο Τσιάρας. Στη δεύτερη. Γεωργίου. Περνάει το κέντρο. Θα γίνει το κλέψιμο. Βγάζουν εδώ την άμυνα η Δαλάη Κλάμα. Σωτηράκης. Κρενής θα πάρει. Και έχουμε το time out. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Σωτηράκης. Σωτηράκης πιέζεται από τον Γεωργίου. Σωτηράκης πρέπει να εκτελέσει. Και έχουμε το επιθετικό φάουλ. Η κατοχή στους Iguana Pacers, οι οποίοι προηγούνται με 12 πόντους. Φάουλ τώρα πάνω στον Βαλάση από τον Κρενή. Συμβολές τώρα ο Βαλάσης. Στοχος 42-56 στο σκορ. Κλείνεται από 2 εκεί ο Γρινής. Θα πάρει το φάουλ. Έχει ανάψει το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Βλέπουμε αρκετά σκληρές άμυνες και από τις δύο ομάδες. Σωτηράκης, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Καλά η Κλάμα. 5-4, Σωτηράκης, στα αριστερά, Τσιάρας, η εκτέλεση, για 3 στο σίδερο. Και έχουμε τέλος της τρίτης περίοδου, 42-56 μπροστά η Iguana Pacers. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. 42-56 μπροστά η Iguana Pacers, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Το τρίποτο, το Βαλάς είναι άστοχο, έρχεται τελικά το καλάθι με κάποιο τρόπο. Ο Ανδριώτης επέμεινε και έτσι διαμορφώνεται το 42-58.
το σούτ από τον Τσιάρα. Φάουλ πάνω στο Βαλάση. Τα λέει και ο Κρινής με το διετή, δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη απόφαση. Βαζαχαρίου, τον Γεωργίου. Αυτός εκτός ισορροπίας, να έρθει από το σούτ. Για τρεις, άστοχος ο Σωτηράκης, έρχεται το επιθετικό rebound από τον Μπαλατσό και το καλάφι. Για 44-58. Είναι 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Βαλάσης. Πιέζει δεξιλά. Βαλάσης, βήμα πίσω, τελεί. Δεν θα πει μπάλα με τη βοήθεια του όπλου. Θα γίνει τώρα φινόλα εδώ από του Ζαλάι Κλάμα. Δεν θα το εκμεταλλευτούν οι Iguana Pacers. Πήγαν να δεχτούν δύο πολύ εύκολους πόντους η Δαλάη Κλάμα. Σωτηράκης στον Τσιάρα. Ξανά ο Σωτηράκης. Παίρνει την μπάλα εκτελή στο σίδερο. Αμυντικό φαουλ. Αμυντικό φαουλ από τον Τσιάρα. Θα πάει στις βολές ο Γεωργίου. Θα πάρει το φαουλ εκείνος. 44-59 στο συν 15. Οι Iguana Pacers έχουν χτίσει μια αρκετά μεγάλη διαφορά, μια απόσταση ασφαλείας θα λέγαμε, με 6-45 να απομένουν για το φινάλε του παιχνιδιού. Εύστοχος ο Μπαλατσός. Σαράντα πέντε πενήντα εννέα. Γιαννόπουλος. Μασχέτας. Παίρνει το σκριν. Διητή, δεν εκτελεί καλά ο Παπαζαχαρίου. Μπέις. Από τα δεξιά εκτέλεση άστοχη. Από τον Κρίνι, από τον Κρίνι, με συγχωρείτε. Γεωργίου γυρίζει. Παπαζαχαρίου, ανενόχλητος. Τρεις. Εκτελεί ο Παπαζαχαρίου. 45-62. Μπορείς
Αν πάρει ένα δύσκολο σουτ, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Η οποία θα καταλήξει στα χέρια του Μοσχέτα. Μια μακρινή πάσα, δεν θα γίνει ασίστ από τον Γιαννόπουλο. Ξανά η Δαλάη Κλάμα στην επίθεση, το φλότερ είναι άστοχο. Μπαλάσει τώρα, κατεβάζει. Θα δώσει την πάσα, ο Γιώργιου θα στοχεί στο lay-up. Και καθεστή καταλήγει στα χέρια των Δαλάη Κλάμα. Και έχουμε το time out. Κιάρας. Δυσκολεύει αρκετά τα πράγματα για τους Δαλάη Κλάμα. Με αυτό το 45-62. Μπέιστερ θα πετύχει το καλάθι. Θα μειώσει 47-62. Γεωργίου. Γεωργίου από τα δεξιά, έχει τον Μπέι απέναντί του. Το βήμα πίσω, η εκτέλεση. Θα πάει στο καλάθι. Σωτηράκης. Θα πάρει ξανά ο ίδιος. Παιδιά από τα αριστερά, δεν είναι καλό το σούτ του. Πήγεσε καλά εκεί ο Βαλάσης. Ο Σκέτας θα χάσει. Εύκολο λάθος εδώ για τους Ιντιάνα Πέισερς. Θα έρθει ωστόσο και το λάθος από τους Δαλάη Κλάμα. Ο Τσίτος δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. 4 και 15 για το τέλος παιχνιδιού. Ζαχαρίου, είναι εύστοχος. Ακόμα ένα τρίποδο για τους Ιντιάνα Πέισερς. Στο σύν 20 διαφορά ξεφεύγουν οι φιλοξενούμενοι. Μπέις, απαντάει. Μπορείτε, το σκορ είναι 50-65. Αν πετύχει ένα καλάθι η Δαλάη Κλάμα που τότε είχε υπολογίσει. Άστοχος ο Παπαζαχαρίου. Σωτηράκη. Καλάθι και φάουλ τώρα από τον Τσιάρα. Να βγάλει την αντίδραση η Δαλάη Κλάμα. Μουσική 52-65 το σκορ στο μείον 13. Η γηπεδούχη στο σύν 13 φιλοξενούμενη θα πετύχει το τον έξτρα πόντο ο Τσιάρας για το 53-65. Τώρα από το Σωτηράκη. Στα χέρια των Ιντιάνα Πέισερς τώρα η κατοχή. Διακοπή τώρα στο παιχνίδι. Κάτι έχει συμβεί τώρα με έναν παίχτη τον Ιντιάνα Πέισερς, τα λένε και οι διαιτητές μεταξύ τους. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν εκεί οι δύο διαιτητές. Στα του αγώνα
53-65 δείχνει ο πίνακας του σκορ. Οι Iguana Pacers έχουν ένα σύν 12 υπέρ τους, με 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Ένα σύν 12 που τους δίνει μια άνεση. Η κουβέντα των διαιτητών συνεχίζεται. Να δούμε ποια θα είναι η απόφασή τους. Διακόπτουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε με την έναρξη ξανά του παιχνιδιού. Η απόφαση υπάρχει και δύο βολές για τους Dalai Lama. Ο Μπέις αστοχεί ήδη στην πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη, 2-2 από τον Μπέι. 55-65 στους 10 η διαφορά. Μετά το δισκαλυφιέ του Μπεκρή, η μπάλα παραμένει στη... πάει στην κατοχή των Dalai Lama. Σωτηράκης, 10 διαφορά, 2-58 για το φινάλε. Να δούμε αν έχουν αντίδραση Dalai Lama. Τσιάρας, δύσκολο σούτ, υποπίεση. Σώζει την κατοχή ο Τσίτος. 14 λεπτά για τους γηπεδούχους. Μπέις κατά το καλάθι, θα πετύχει τους δύο πόντους. Σε μονοψήφιο πλέον η διαφορά. Και να δούμε τι μας συμφιλάω στα τελευταία λεπτά. 57-65 ο Σκέτας. Απετύχει το καλάθι ο Μοσχέτας, θα ξαναπάει ξανά τη διαφορά τους στις 10. Το τρίπο το άστοχο, έρχεται το επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ από το Σωτηράκη. Πήγε όλο το δρόμο προς τα μέσα, έβαλε την μπάλα στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. 59-67 και έχει την ευκαιρία εδώ ο Σωτηράκης να ρίξει τη διαφορά στους 7 πόντους. Και θα το κάνει. 60-67. Πίεση τώρα στο Γιαννόπουλο και το εύκολο καλάθι ξεδιδίζωσαν καλά την αντίπαλη άμυνα εκεί του Iguana Pacers. Καλά τώρα από τον Τσίτο. 62-69. Έχει αποκτήσει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. 1-22 για το φινάλε. 62-69. Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος περνάει, θα βγάλει έτσι το Μπεκρή. 14 δευτερόλεπτα. Μπεκρή. Γιαννόπουλος γυρίζει, θα αφήσει ωραία την παρά στο καλάθι, πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Γιαννόπουλο για το 62-71. Εκτός ισορροπίας και με πίεση ο Σωτηράκης πήρε το δίποντο, δεν θα ευστοχίσει. Γιαννόπουλος, το double team τώρα πάνω του, ο Σκέτας.
38 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλάσκας, Μεκρής. Μεκρής στα δεξιά. Το τρίποντο. Και κάπου εδώ νομίζω τελειώνει το παιχνίδι. Ο Γιαννόπουλος ευστοχή στο τρίποντο. Για το 62-74. 20 δευτερόλεπτα ακόμα στην τέταρτη περίοδο. Ωραίες τρίπλες. Θα πάρει τις δύο βολές. Οι Iguana Pacers θα φτάσουν σε αυτή τη νίκη, η οποία θα είναι 8η στο φετινό πρωτάθλημα, μετρούν μία ήττα. Από την άλλη αυτή θα είναι η δεύτερη ήττα των Dalai Lama και έτσι θα πάνε πλέον το 9-2. Μία στη δύο από τον Bay. 63-74 το σκορ. Μπέκρις. Δεν θα κάνουν επίθεση οι Iguana Pacers. Νίκη λοιπόν. Dalai Lama Iguana Pacers. 63-74, νίκη για τους φιλοξενούμενους.